οικογένειές τους χωρίς καμία διασφάλιση, έχοντας την εγκληματική ευθύνη για την επικίνδυνη κατάσταση που οδήγησαν οι σχεδιασμοί της. Από χθες, πάρα πολλά δεκάδες χωριά σε 6 νομούς είναι στην απόγνωση. Πρώτη φορά βιώνουμε τόση απότομη και βίαιη ανεργία. Είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι. Συνεχίζουμε το δίκαιο αγώνα μας με ψηλά το κεφάλι. Να εξασφαλιστεί το εισόδημα των εργαζομένων. Υπάρχει απόγνωση. Είναι ξέφαγο αμπέλι μια ατομική βόμβα. Καταγγέλουμε τις απολύσεις και απαιτούμε εδώ και τώρα να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να διασφαλίσουν την εργασία και το εισόδημα των οικογενειών μας. Είμαστε σήμερα εδώ να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στα αδέρφια μας από τη Λάρκο, να καταδικάσουμε το διαφαινόμενο έγκλημα που την αποκλειστική ευθύνη έχει η κυβέρνηση. Θα είμαστε εκεί και θα ζήσουμε. Εμείς θα βρούμε τον τρόπο να ζήσουμε. Αλλοί μόνο σε αυτούς, αν συμβεί το οτιδήποτε στα παιδιά μας. Το κρίμα στο λαιμό τους. Απαιτούμε να εξασφαλιστούν όλες τις θέσεις εργασίας, να μην κλείσει η Λάρκο, να εξασφαλιστεί το εισόδημα των συναδέλφων και να μην ξεσπιτωθούν αυτοί και οι οικογένειές τους. Πού θα μας πάνε με προγράμματα? Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Μας εκτοπίζουν από τα χωριά μας. Είμαστε αναγκασμένοι να παρατήσουμε τα σπίτια μας, τους γονείς μας, τα παιδιά μας, τα σχολεία μας. Τώρα επαναπρόσληψη όλων των εργαζομένων και μέτρα ασφαλείας στη Λάρκο που μπορούν να τα δώσουν μόνο οι εργαζόμενοι. Άλλη λύση δεν υπάρχει. Άλλα τι άλλο, ιδιοδεξία. Θα δούμε τον κύριο Αϊβαλιώτη. Εμείς θα το μεταφέρουμε, τουλάχιστον έτσι είχαμε πει κάποιον γραμματέα. Εμείς θα μεταφέρουμε ότι έχουν αφήσει κυριολεκτικά ένα ξέφαγο αμπέλι. Δεν εμποδίζουμε κανέναν, είμαστε εκεί και περιφρουρούμε το πώς οτιδήποτε. Αυτή τη στιγμή έφυγα από τα ιατρεία της ΛΑΡΚ. Πήγαινε ο κόσμος που έχει μάθει 60 χρόνια να πηγαίνει σε αυτά τα ιατρεία και δεν έχουμε νοσηλευτικό προσωπικό. Και την ίδια στιγμή το πρωί ο κύριος Σταϊκούρας έκανε δηλώσει ότι τα έχουν λύσει. Τίποτα δεν έχουν λύσει. Τίποτα απολύτως. Μέχρι τέλους, μέχρι την τελική νίκη, στο πλευρό των συναδέλφων. Όπως θα είμαστε και στην αυριανή συγκέντρωση, αύριο το πρωί, στην πύλη, έξω από το εργοστάσιο της ΛΑΡΚΟ, για να στηρίξουμε τα δίκαια αιτήματά τους και τον αγώνα τους. Εκ μέρους όλων των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ, σας χαιρετήσουμε αγωνιστικά και σας ευχαριστούμε για την έτρακτη αλληλεγγύη και δεσμευόμαστε και ότι από τη θέση των ανέργων εμείς θα ζήσουμε κι ας είμαστε εδώ και θα μείνουμε εκεί και η ζωή συνεχίζεται να τα καταφέρουμε. Δεν έχουμε αυτά πάντες. 4 χρόνια δίνουμε μια σύγκρουση με στρατηγική. Είναι στρατηγική επιλογή αυτό που συμβαίνει στη Λάρκα. Και σε αυτή τη σύγκρουση, επειδή μας συμπαραστέκεστε και στέκεστε έμπρακτα δίπλα μας, έχουμε καταφέρει και τους έχουμε τζατζάρει πάνω από 2,5 χρόνια αυτοί να μας βγάζουν και εμείς να ξαναπέμπουν. Ο αγώνας να επαναπροσδεκτούμε συνεχίζεται και παίρνουν νέα αιτήματα. Τώρα, θες η απόγνωση της φτώχειας να λυθεί από την κυβέρνηση που δεσμευότανε ότι υπάρχουν προγράμματα και εξασφαλισμένο εισόδημα. Τίποτα δεν υπάρχει. Αύριο θα πάρουν μια απάντηση στη Λωβρίδα με γενική απεργία. Μέχρι και οι τσοπάνιδες της Λωβρίδας αύριο απεργούν μέχρι και τα υποπρόβατα. Όλοι στον νόμο. Μπαίνουμε σε κίνδυνο ατυχήματος νέα τέτοια. Δεν θα το επιτρέψουμε, γι' αυτό είμαστε εκεί. Εμείς ξέρουμε τη Λάρκο, εμείς θα προφυλάξουμε τις ζωές μας. Τους καλούμε να ανανεώσουν τις συμβάσεις εδώ και τώρα και να μπει σχέδιο επαναλειτουργίας της Λάρκο. Σας ευχαριστούμε. Αύριο, όλοι και όλες, τα λέμε εκεί, εκεί που δίνετε η μάχη, στη Λάρκο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, σας ευχαριστούμε.